Πλήθος πιστών και κληρικών υποδέχτηκαν τα ιερά λείψανα των τριών ιεραρχών με τις δέουσες τιμές στο ναό του Αγίου Χαράλαμπου στα Λενταριανά στα Χανιά. Πρόκειται για ένα γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά στην πόλη. Ζούμε ένα ιστορικό γεγονός για την τοπική εκκλησία και την τοπική κοινωνία μας, την άφιξη για πρώτη φορά των ιερών λειψάνων όλων των τριών ιεραρχών, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Βασιλείου του Μεγάλου. Είναι η εορτή τους αύριο, είναι η σχολική εορτή της παιδείας, είναι η εορτή όλων των παιδιών, των καθηγητών και των εκπαιδευτικών. Καλούμε όλους τους ανθρώπους να περάσουν να προσκυνήσουν, να πάρουν την ευλογία των τριών ιεραρχών. Έχουμε ένα μεγάλο Άγιο εδώ κοντά, στην ενορία μας, τον Άγιο Χαράλαμπο, και είναι τα τρίτα χαραλάμπια που έρχονται. Να βοηθήσω στην εκκλησία και να δω και τα ιερά λείψανα. Πάρα πολύ καλύτερο, έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμοι στην εκκλησία. Τα ιερά λείψανα των τριών ιεραρχών υποδέχονται τα Χανιά από την Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου, που βρίσκεται στο Άγιο Όρος. Θα γίνεται καθημερινά η Θεία Λειτουργία, παρακλήσεις, το Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου, και βεβαίως την Παρασκευή το πρωί θα μεταβούν στο νοσοκομείο Χανίων, όπου θα προσκυνήσουν οι ασθενείς, και την Παρασκευή το πρωί θα μεταβούν στο γεροκομείο, όπου και εκεί θα ασπαστούν τα ιερά λείψανα, οι τρόφιμοι του γεροκομείου. Αυτές οι δύο έξοδοι θα υπάρχουν των ιερών λειψάνων για τους αδελφούς μας που δεν μπορούν να έρθουν να προσκυνήσουν. Εδώ στον Άγιο Χαράλαμπο θα μείνουν μερικές μέρες, θα πάνε στο νοσοκομείο, θα πάνε στο γεροκομείο να προσκυνήσει όλος ο κόσμος και όλα τα Χανιά. Πολύ μεγάλο γεγονός για μας εδώ τα Λενταριανά, την ενορία μας. Μας βοηθάει ο Άγιος Χαράλαμπος. Τα ιερά λείψανα των τριών ιεραρχών θα παραμείνουν στον Άγιο Χαράλαμπο μέχρι και την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου.